Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας, ο λίγο τυβραχνιασμένος και αυτό είναι το προϊόν το οποίο θα κάνουμε unboxing σήμερα. Είναι μια ακόμη ρομποτική σκούπα, δεν είναι δικιά μου για να σας πω την αλήθεια. Την αγόρασε η αγαπητή και μη εξαιρεταία G. Arnelli και επειδή και αυτήν έψαχνε πολλά πράγματα μέσα στο ίντερνετ πριν καταλήξει να αποφασίσει να την αγοράσει, μου την έδωσε να την κάνουμε ένα unboxing, να τη δούμε, να έχουμε μια εικόνα ούτως ώστε να ξέρουμε τι παίρνουμε, πώς είναι, πώς δεν είναι, πώς φαίνεται, τα πάντα όλα, τα κουάλα τίποτα. Εσείς μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής, όπως επίσης να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι καινούριο βίντεο ανεβαίνει. Χωρίς να σας καθυστερήσω, πάμε να προχωρήσουμε απευθείας στο unboxing. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η συσκευασία, δεν έχει κάτι το τρομερό απ' έξω, είναι μόνο αυτό και απλά από το πλάι εδώ πέρα μας λέει ότι είναι το Mi Robot Vacuum Mop Essential. Αυτό είναι το μοντέλο. Σαν μοντέλο το συγκεκριμένο σκουπίζει και σφουγγαρίζει και καλά μπορεί να καλύψει έναν χώρο μέχρι 90 τετραγωνικά και όσον αφορά τους κάδους της, δηλαδή τον κάδο που μαζεύει τα σκουπίδια, όπως επίσης τον κάδο που βάζουμε το νερό, τα συγκεκριμένα είναι χωρητικότητας ο κάδος 420 ml, αυτό είναι για τα σκουπίδια και ο άλλος ο κάδος που αφορά τη δεξαμενή του νερού είναι στα 200 ml. Έχει μπαταρία η οποία είναι χωρητικότητας στα 2500 mAh. Εδώ πέρα είναι το Mi Robot Vacuum Mop από οδικές χρήσεις και εγγύηση ορθής λειτουργίας. Οκ, το έχω κόψει εγώ λίγο, δεν πειράζει. Και όσον αφορά τα υπόλοιπα, η μέγιστη διάρκεια χρήσης, εκτός από τα 90 τετραγωνικά που είπαμε ότι μπορεί να καλύψει σαν μέγιστο χώρο, είναι στα 90 λεπτά. Σας το βάζω εγώ εδώ, από τη συσκευασία. Το βάλαμε λοιπόν από το κουτί, είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Δεν είναι ελαφρύ, για να σας πω την αλήθεια, όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Από το πλάι δείχνει αυτά, είναι έτσι. Πιστεύω θα βγω ζωντανός εγώ μετά από αυτό το βίντεο, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο θέμα. Έχει όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του βασικά, έχει ισχύ αναρρόφησης, αν θυμάμαι καλά, 2200 PA και ναι, θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και όσον αφορά το φίλτρο της, έχει ένα φίλτρο το οποίο, ας το πούμε, καθαρίζει σε τρία στάδια. Όταν λέμε ότι καθαρίζει σε τρία στάδια, εννοώ ότι έχει σαν πρώτο μέρος φίλτρο, να το πω έτσι, ένα νάιλον, μετά περνάει από σφουγγάρι και μετά περνάει από φίλτρο HEPA. Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχει τρία στάδια φιλτραρίσματος. Κάτι το οποίο θεωρούμε ότι θα είναι καλό. Γενικότερα το φίλτρο HEPA είναι κάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια σίγουρα παίζει πάρα πολύ σε αφιγραντήρες, σε ιονιστές χώρους, τα πάντα. Άρα θεωρητικά θα κάνει και κάτι καλό. Πάμε όμως να το ανοίξουμε και είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα βασικά. Εδώ έχουμε τον φορτιστή, το μετασχηματιστή βασικά, ο οποίος συνδέεται στην πρίζα. Αν το ανοίξουμε για να το δούμε, είναι αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπετε. Έχει το δικό του βίσμα, άρα δεν είναι το ότι είναι, ας πούμε, κάποιο κοινό τύπου USB-C ή κάτι. Ως επιτοπλίστων, αυτές οι σκούπες έχουν τα δικά τους βίσματα, δεν έρχονται δηλαδή με τα βίσματα που έχουμε στα κινητά, γιατί χρειάζονται παραπάνω ενέργεια για να μπορούν να δουλέψουν. Προχωρώντας έχουμε την βάση της σκούπας η οποία μπαίνει, βγάλουμε κάπου στο πάτωμα ούτως ώστε να μπορεί να ξεκινάει και να πηγαίνει η σκούπα να φορτίζει να κάθεται. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που βλέπετε. Εδώ από κάτω είναι που φορτίζει, αυτά τα πέρα δηλαδή είναι τα μέταλλα, τα πινάκια ας το πούμε ή οπωσδήποτε που ακουμπάνει στη σκούπα για να μπορεί να φορτίσει. Εδώ πέρα υποθέτω ότι επικοινωνεί η σκούπα με κάποιον τρόπο γιατί έχει υπέρυθρες για να μπορεί να καταλαβαίνει πού πηγαίνει, γιατί μπερδεύομαι τόσο. Η βάση από κάτω έχει τρία αντιολισθητικά, αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια, και αυτό εδώ ανοίγει,
Εδώ μέσα, αν το δούμε, είναι που μπαίνει το βίσμα της, του μετασχηματιστή για να μπορεί να φορτίσει και έχει εξόδους και από τις δύο πλευρές. Μπορούμε δηλαδή να το βγάλουμε από εδώ, αν δείτε που κρέμεται έτσι, ή μπορούμε, αν θέλουμε, να το βάλουμε από την άλλη πλευρά, αντίστοιχα, και να βγει από εδώ. Είναι αυτά τα δύο τα κομμάτια, αυτές οι δύο εγκοπές, εσοχές, εξοχές ή όπως θέλετε να τις πείτε, είναι που βοηθάνε το καλώδιο να βγαίνει, για να μην μπερδεύεται, να μην το πατάμε και να μπορεί αυτό να ισορροπεί ακριβώς επάνω στην επιφάνεια που θα το τοποθετήσουμε. Το αφήνουμε και αυτό εδώ και πάμε να βγάλουμε τη σκούπα. Λοιπόν, η σκούπα είναι αυτή. Ας τα βγάλουμε λίγο όλα για να διώξω και το κουτί. Τα βιβλιαράκια. Οδηγίες χρήσης, εντάξει, η εταιρεία εδώ πέρα το φέρνει με το δικό του εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά. Άρα εγώ διώχνω το κουτί αυτό, το βάζω από αυτή την πλευρά για να φέρω τη σκούπα. Σας το λέω και πάλι ότι η σκούπα δεν είναι ελαφριά. Μην δηλαδή επιχειρήσετε να κάνετε τανζανιές ή οτιδήποτε, θα έχουμε θέματα. Αυτό εδώ πέρα που ανοίγω αυτή τη στιγμή είναι η υποδοχή για το νερό. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε τώρα είναι το βουτσάκι με το οποίο καθαρίζουμε τη σκούπα από κάτω. Εδώ μέσα έχει το κλασικό το μαχαιράκι για να μπορούμε να κόβουμε τις τρίχες εφόσον πιαστούνε, για να το καθαρίζουμε, και εδώ είναι η βούρτσα με την οποία καθαρίζουμε τη σκόνη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό εδώ, όπως το βλέπετε, είναι όπως είπαμε η υποδοχή για το νερό. Το συγκεκριμένο, όπως όλα κλασικά, από εδώ βγαίνει. Ναι, ωραία. Αυτό εδώ, να το δείξω λίγο γιατί είναι διαφορετικό από τη δικιά μου τη σκούπα. Εδώ ανοίγει. Έχει βέλκρο. Έμαθα πως λέγεται. Έχει βέλκρο το οποίο κολλάμε και ξεκολλάμε. Όταν θέλουμε να το βγάλουμε για να το πλύνουμε, απλά κάνουμε αυτό. Και βγαίνει, γιατί από εδώ πέρα έχει την εσοχή του ή την υποδοχή του, να το πούμε, που μπαίνει και βγαίνει. Άρα λοιπόν αυτό αντίστοιχα μπαίνει με τον ίδιο τρόπο που βγήκε. Κάνουμε έτσι και είναι έτοιμο. Εδώ από κάτω έχει τη ρόδα η οποία το βοηθάει για να μπορεί να μετακινείται και να μην κολλάει ή οτιδήποτε. Και γεμίζουμε νερό από εδώ λογικά. Slide the mop pad into the holder's groove. Then firmly press the velcro strips on the pad and holder together to attach the mop pad. Ωραία, αυτό θα το δούμε τώρα που θα κάνουμε τη σκούπα. Θα τη γυρίσουμε ανάποδα. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την σκούπα. Προχωρώντας λοιπόν εδώ με την σκούπα, ανοίγουμε λίγο φόρο, γυρνάμε αυτό εδώ ανάποδα, ανοίγουμε το sellotape. Εδώ προσέχουμε πάρα πολύ γιατί τα βουρτσάκια του είναι περασμένα μέσα από το πλαστικό, για να μην έχουμε κάποιο θέμα όταν το βγάλουμε. Τραβάμε και είμαστε έτοιμοι. Η σκούπα από κάτω είναι όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αυτά τα δύο τα σημεία που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα που σας δείχνω στην οθόνη είναι τα σημεία στα οποία, αν το δείτε, ακουμπάνε αυτά εδώ τα δύο. Άρα δηλαδή η σκούπα έρχεται κάπως έτσι, ακουμπάει εδώ και φορτίζει. Αυτά είναι τα βουτσάκια που μαζεύουν την σκόνη. Αυτά εδώ είναι δύο. Υπάρχει πάντα και η επιλογή να έχει βουρτσάκια μόνο από τη μία την πλευρά. Δεν χρειάζεται να έχει από τις δύο. Προσωπική μου άποψη ωστόσο είναι ότι οι δύο οι βούρτσες σε σχέση με τη μία είναι λίγο καλύτερες ως προς το σκούπισμα. Αλλά αυτό είναι και προσωπική επιλογή του καθενός. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο ή είναι δεδομένο ότι είναι έτσι ή ότι είναι αλλιώς. Είναι προσωπική επιλογή. Αν δείτε αυτό εδώ πέρα που είπαμε προηγουμένως, όπως το έχουμε, έρχεται εδώ από μέσα και κόβει τις τρίχες που πιάνονται για να μπορούμε να τις καθαρίζουμε. Αυτό για να το ανοίξουμε έχει εδώ αυτά τα δύο τα πορτοκαλί που βλέπουμε,
τα οποία τα πατάμε, βγαίνει και μπορούμε αντίστοιχα να βγάλουμε τη βούρτσα για να την καθαρίσουμε ή για να την αλλάξουμε ή οτιδήποτε. Το παίρνουμε, κάνουμε αυτό, κόβουμε τις τρίχες, τις βγάζουμε μετά, το καθαρίζουμε και το ξανατοποθετούμε. Απλά εδώ μεγάλη προσοχή, γιατί μπαίνουν πάντα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο αυτά, γιατί αν το δείτε, από τη μία την πλευρά, αν το πιάσει η κάμερα, είναι έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως είναι έτσι. Άρα η μία πλευρά μπαίνει πολύ συγκεκριμένα και η άλλη μπαίνει από την άλλη πλευρά αντίστοιχα. Αν δείτε και αυτό εδώ πέρα, από κάτω έχει ένα μαύρο. Αυτό εδώ πέρα το μαύρο που βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα δηλαδή που σας δείχνω και από εδώ αυτή τη στιγμή. Το συγκεκριμένο, εδώ είναι τα πλαστικά, τα πορτοκαλί που σας είπα ότι πατάμε. Το συγκεκριμένο είναι αυτό που έρχεται όπως περνάει η σκούπα και σκουπίζει. Είναι τα δύο τα βουτσάκια από το πλάι τα οποία φέρνουν τα σκουπίδια, ας το πούμε, στο κέντρο. Προχωράει η σκούπα. Να το τοποθετήσω για να σας το δείξω βασικά. Έρχεται λοιπόν η σκούπα. Μαζεύουν αυτά τα δύο τα βουρτσάκια, τα σκουπίδια στο κέντρο, προχωράει, έρχεται μετά αυτό εδώ πέρα και έτσι όπως γυρνάει τα φέρνει εντελώς από πίσω για να τα ρουφήξει και αυτό το μαύρο που σας δείχνω εδώ πέρα είναι αυτό που επί της ουσίας ακουμπάει στο πάτωμα και είναι, φανταστείτε το σαν, το φαράσι που σπρώχνουν με τα σκουπίδια για να ανεβούν πάνω. Αυτό κάνει αυτή τη λειτουργία. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα είναι το συγκεκριμένο. Οι ρόδες του, όπως σε όλα, αν το δείτε, μπαίνουν μέσα για να μπορεί να ανεβαίνει και να περνάει εμπόδια. Αυτά συνήθως περνάνε εμπόδια μεταξύ 1,5 με 2 εκατοστά. Άρα λοιπόν και αυτό κυμαίνεται εκεί πέρα. Εδώ πέρα μας λέει remove before use. Έχει κάποια μαξιλαράκια, να το πούμε έτσι, εδώ και εδώ, τα οποία αποτρέπουν αυτή τη στιγμή την μπροστά την πλευρά. Αυτό εδώ πέρα δηλαδή το κομμάτι, αν το δείτε, αυτά εδώ πέρα σταματάνε εδώ. Αυτό το κομμάτι δηλαδή είναι ενιαίο και σταματάει εδώ. Σταματάει εδώ πέρα σε αυτό το κομμάτι. Αυτά το σταματάνε από το να κινείται, γιατί όπως αυτό το συγκεκριμένο κινείται και προχωράει, όταν πάει και ακουμπάει σε ένα κομμάτι, πιέζεται αυτή εδώ πέρα μπροστά η πλευρά του και καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει περισσότερο, οπότε σταματάει και γυρνάει και αλλάζει διαδρομή. Εδώ από πίσω, όπως βλέπετε, είναι που βγαίνει ο αέρας, όπως επίσης υποθέτω ότι εδώ από πίσω πρέπει να έχει και την υποδοχή που είναι το ηχείο για να ακούγεται όταν κάνει, όταν βγάζει κάποιο μήνυμα ή λέει οτιδήποτε. Από εδώ ξεκινάει, από εδώ πηγαίνει στο σπίτι, αντίστοιχα από εδώ σταματάει και από κάτω αν το δείτε έχει και αυτούς εδώ πέρα τους αισθητήρες, τους τέσσερις, να σας το αφήσω για να μην το κρατάω, έχει αυτούς εδώ πέρα τους τέσσερις αισθητήρες, τα μαύρα που βλέπετε εδώ, τα οποία βοηθάνε τη σκούπα να καταλαβαίνει όταν φτάνει σε γκρεμό, ας το πούμε, όταν πάει σε κάποιο σκαλί ή κάτι, βοηθάει τη σκούπα να καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί θα πέσει. Αυτό εδώ για το σφουγγάρισμα, για να δούμε λίγο, τι κάνει, ωραία. Αυτό εδώ για το σφουγγάρισμα έχει τον εξής μοχλό, ας το πούμε. Έχει εδώ επάνω αυτά τα δύο τα κουμπάκια που αν το δείτε όταν το πατάω, αυτά εδώ πέρα τα δοντάκια κινούνται. Άρα λοιπόν ερχόμαστε, το βάζουμε από εδώ, το πατάμε, μπαίνει και είναι έτοιμο. Τώρα, εδώ έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς μπαίνει το νερό. Λοιπόν, μετά από πολύ ψάξιμο η αλήθεια είναι και αφού διάβασα και το εγχειρίδιο για να σας πω την αλήθεια, βρήκα πώς γεμίζει νερό. Πάμε να τα δούμε όλα, γιατί πραγματικά μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό. Να πούμε τα βασικά όπως τα ξεκινήσαμε πριν. Έχουμε αυτό εδώ πέρα, όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή δηλαδή εδώ, το οποίο πατώντας αυτά εδώ πέρα τα πλαϊνά, παίρνουμε και το τοποθετούμε εδώ. Και κάθεται έτσι. Άρα δηλαδή, έχουμε μια σκούπα η οποία είναι έτσι, κάτω στο πάτωμα. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς από εδώ και πρέπει να βρούμε πώς τοποθετείται το συγκεκριμένο σωστά.
Μπαίνει. Το βάζουμε. Και για να γεμίσουμε νερό, κάτι που εμένα η αλήθεια είναι ότι με μπέρδεψε αρκετά, σηκώνουμε αυτό εδώ πέρα το καπάκι, το οποίο σηκώνεται όπως βλέπετε έτσι. Εδώ, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, είναι η θήκη για το νερό, όπως επίσης είναι και η θήκη για τα σκουπίδια που μαζεύει η σκούπα. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα επάνω έχει ένα κουμπάκι όπως βλέπετε, το οποίο έχει και ένα βελάκι, το πατάμε, τραβάμε και βγαίνει. Και έχουμε στα χέρια μας αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι 3-1. Είναι η υποδοχή για το νερό, η υποδοχή για τα σκουπίδια και το φίλτρο, το HEPA. Αν το δείτε λοιπόν, έχουμε το φίλτρο, το HEPA, το οποίο μπορεί να βγει. Είναι δηλαδή αυτό εδώ όπως βλέπουμε. Τίποτα άλλο. Από εδώ πέρα πάνω έχει το nylon και μετά είναι και το HEPA. Το οποίο μπαίνει και βγαίνει εδώ. Εγώ το επανατοποθετώ. Και έχουμε το εξής μαγικό. Το κλείνω εγώ εδώ για να μην έχουμε κανένα θέμα. Αυτό εδώ πέρα από πάνω, εδώ σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, έχει ένα πλαστικό το οποίο δείχνει μια βρύση. Το σηκώνουμε, βάζουμε το νερό μας, το κλείνουμε και είμαστε έτοιμοι. Για να έχουμε πρόσβαση στο από κάτω, γιατί με κάποιον τρόπο θα πρέπει να βγάλουμε τα σκουπίδια που θα μαζευτούν. Όπως βλέπετε εδώ, από εδώ είναι που μπαίνουν τα σκουπίδια. Ερχόμαστε και κάνουμε το εξής. Εδώ έχει έναν μοχλό, αυτό εδώ πέρα. Το πατάμε και ανοίγει. Και πλέον χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Και έχουμε αυτά εδώ πέρα τα δύο στα χέρια μας. Άρα, αυτό εδώ πέρα το αδειάζουμε, το καθαρίζουμε, το φυσάμε ή οτιδήποτε. Φροντίστε, όταν θα το βγάλετε για να το καθαρίσετε, πάντα να βγάζετε και το φίλτρο από εδώ πέρα, να φυσάτε πάντα και αυτό εδώ πέρα το διχτάκι για να φεύγει η σκόνη που κάθεται πάνω του και να καθαρίζετε φυσώντας το και το φίλτρο. Έτσι δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα και θα καθαρίζει πάντα λίγο καλύτερα και θα μυρίζει πάντα λίγο καλύτερα. Άρα λοιπόν το καθαρίζουμε και για να το τοποθετήσουμε έχουμε το εξής. Αν το δείτε εδώ πέρα, αυτά τα δύο είναι δύο εσοχές. Ας σας τις πω εγώ, δεν το πιάνει καλά η κάμερα. Και εδώ από πίσω, δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτά τα δύο είναι δύο δοντάκια. Αυτά λοιπόν έρχονται. Πρώτα πιάνουν εδώ τα συγκεκριμένα, φανταστείτε το τώρα σαν κούμπομα και αφού το κάνουμε αυτό, πατάμε και κλείνει. Είναι έτοιμο. Αυτό το καπάκι εδώ πέρα θεωρητικά το έχουμε ανοιχτό πάντα, άρα το τοποθετούμε, το πατάμε και από εδώ για να μπει και είμαστε έτοιμοι. Εδώ από κάτω επίσης έχει δύο φωτάκια, να σας τα πω έτσι. Το ένα είναι για το Wi-Fi και το άλλο είναι για το reset. Reset στο Wi-Fi μπορούμε να κάνουμε πατώντας αυτά τα δύο τα κουμπιά συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε να κάνουμε reset τη σκούπα, πατάμε το reset που είναι εδώ πέρα. Όταν θέλουμε να κάνουμε reset το Wi-Fi, πατάμε τα δύο τα κουμπιά αυτά συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα. Άρα κάνει το reset στο Wi-Fi και μπορούμε να την ξανασυνδέσουμε. Δεν έχει αυτή η σκούπα κάποιο laser, αν θυμάστε ή αν δείτε και τις άλλες σκούπες που πουλάνε αυτή την περίοδο στην Ελλάδα από την Xiaomi. Εδώ πέρα από πάνω ή εδώ ή σε κάποιο σημείο έχει και ένα καπελάκι, να σας το πω εγώ. Το συγκεκριμένο είναι ένα καπελάκι το οποίο μέσα έχει laser και αυτό επί της ουσίας χαρτογραφεί. Η συγκεκριμένη σκούπα δεν το έχει αυτό και λειτουργεί με υπέρυθες. Άρα κάπως έτσι διαβάζει το χώρο και κάπως έτσι κινείται. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, τα χαρακτηριστικά της δεν έχει κάτι άλλο πέρα από αυτά που έχουμε δει. Και επειδή είμαι ο Greek Zera της καρδιάς σας και είστε εσείς και αντέχετε, θα κάνω ακόμη ένα δωράκι για εσάς, υπό έναν όρο βέβαια μόνο. Το δωράκι θα δοθεί όταν και εάν φτάσουμε στους 400 εγγεγραμμένους στο κανάλι. Άρα δηλαδή, εγώ θα σας κάνω δώρο για έναν ελληνικό λογαριασμό στο Spotify, 42 ευρώ, ένα κουπόνι δηλαδή, 42 ευρώ για να το καταχωρήσετε στον λογαριασμό σας, να το εξαργυρώσετε και να μπορείτε να κάνετε χρήση αυτών για συνδρομή στο Spotify, αλλά αυτό θα δοθεί μόνο εάν καταφέρουμε να φτάσουμε στους 400 εγγεγραμμένους.
τα βήματα τα οποία χρειάζεται να ακολουθήσουμε είναι συγκεκριμένα. Προφανώς, subscribe για να μπορούμε να κερδίσουμε το κουπόνι και επίσης από κάτω στο βίντεο σχόλιο το οποίο θα λέει giveaway Spotify. Αυτές τις δύο λέξεις, ούτως ώστε να τις βάλω και εγώ μετά στη σελίδα που μου βγάζει απευθείας τα σχόλια και κάνει την κλήρωση, για να ξέρω ακριβώς τι θα επιλέξουμε. Άρα λοιπόν το ξαναλέω, 42 ευρώ δώρο από εμένα για εσάς, για ελληνικό λογαριασμό στο Spotify. Εγγραφή, σχόλιο με giveaway Spotify και αυτό εδώ πέρα σαν διαγωνισμός θα είναι ενεργό και διαθέσιμο για έναν μήνα. Άρα δηλαδή από την ημέρα που δημοσιεύεται αυτό το βίντεο, για έναν μήνα ο διαγωνισμός θα είναι ενεργός. Αυτά λοιπόν από μένα. Καλό καλοκαίρι, καλές βόλτες, καλές παραλίες, καλά τα πάντα όλα και συνεχίζουμε με το βίντεο. Αυτή λοιπόν είναι το πέρα σκούπα, μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί και ψιλοαυτόνομα, και όταν λέω ψιλοαυτόνομα εννοώ ότι απλά πατάμε το κουμπάκι που έχει εδώ πέρα επάνω που είναι το start για να ξεκινήσει, αλλά αυτό συνεπάγεται ότι η σκούπα εκεί που είναι θα ξεκινήσει και θα σκουπίσει όλο τον χώρο μας, δηλαδή θα σκουπίσει και τα 90 τετραγωνικά που ας πούμε είναι το μέγιστο και φτάνει και η μπαταρία της μέχρι να χρειαστεί να γυρίσει πίσω για να φορτίσει. Ιδάλλως, εάν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε και να μπορούμε να τη ρυθμίσουμε από το κινητό μας, θα πρέπει να τη συνδέσουμε με την εφαρμογή το Xiaomi Home ή Xiaomi Home App. Κάπως έτσι, έχει το QR code στο εγχειρίδιο το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε και να σκανάρουμε με το κινητό μας για να μας κατευθύνει κατευθείαν στο αντίστοιχο κατάστημα εφαρμογών της συσκευής μας, ούτως ώστε να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή. Από εκεί και πέρα, μια πολύ γρήγορη επανάληψη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της σκούπας. Εδώ μπροστά είναι ο αισθητήρας των υπερήθρων και ο αισθητήρας σύγκρουσης. Είναι αυτό το πέρα που σας είπα ότι μαζεύει και μπαίνει προς τα μέσα όταν καταλαβαίνει ότι ακουμπάει κάπου. Από κάτω είναι τα βουρτσάκια. Οι τέσσερις αισθητήρες, 1, 2, 3, 4, που καταλαβαίνουν ότι η σκούπα πάει να πέσει, άρα τη γυρνάνε πίσω για να μην έχουμε κάτι τέτοιο που είναι ανεπιθύμητο. Τα δύο τα βουρτσάκια που έχουμε εδώ πέρα. Όπως επίσης έχουμε τους αισθητήρες της φόρτισης. Αυτά εδώ πέρα τα δύο τα μεταλλικά που βλέπετε που ακουμπάει επάνω. Το βουρτσάκι και τα ροδάκια τα οποία μπαίνουν μέσα. Οι οδηγίες, όπως σε όλες τις σκούπες, λένε πως όταν κάνουμε την εγκατάσταση της σκούπας, όταν δηλαδή την τοποθετούμε στο σημείο που θέλουμε να την έχουμε, πρέπει να έχουμε μισό μέτρο δεξιά-αριστερά και 1,5 μέτρο μπροστά από τη βάση. Αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά. Δεν έχει κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να δούμε. Τα έχουμε δει ούτως ή άλλως όλα σε όλο αυτό το βίντεο που είδαμε. Είμαι ο Greek Zear της καρδιάς σας, ο μπουκωμένος και λίγο βραχνιασμένος Greek Zear της καρδιάς σας. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι του καμπανακίου για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι καινούριο βίντεο ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά και μέχρι το επόμενο βίντεο που θα δούμε το σκουπάκι χειρός της Xiaomi, να προσέχετε, να περνάτε καλά, θα τα ξαναπούμε, γεια σας!